κάποια φορά σε ένα καράβι ξένο, έναν πολύ παράξενο εγκλέζω θερμαστή. Όλοι έλεγαν μια θλιβερή μουσική ιστορία κι όσοι είχαν στο στόχο με δάχτυλο γυμναστή. Έλεγαν ότι κάποτε από τον ενό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στην αδυστή και στα μπράτσα του σταυρούς σπαθιά ζωγραφισμένα μια Ανεξάρτητα μια άγρια καλόνη. Κι έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει με άγρια αγάπη ακράτητη βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αγάπη, γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα. Κι εκείνη τότε προσπάθησε αυτός να διώξει από τον νου του σκοτεινά τον είδανε τα βράδια με φώτα να το στήθος του να τρίβει οι θερμαστές του κάκου. Γνώριζε αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμπτα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά στο βούσκα από τον τέλο της σκή με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλήρχος είδε, πέρασε το στίγμα του να σβήσει και βγαίνει στη θάλασσα. Κάποια βραδιά σκοτώσα από τον περίοδο της σκή με ένα μικρό τον βρήκαμε στα στήθια του σκουφί. Ο πλήρχος έριξε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα η κρύα να κυνευτεί. Κάποια βραδιά σκοτώσα από τον περίοδο της σκή με ένα μικρό τον βρήκαμε στα στήθια του σκουφί. Ο πλήρχος έριξε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυνευτεί. Κάποια βραδιά περνούσαμε από το Bay of Biscay με ένα μικρό τον βρήκαμε στα στήθια του σπαθί. Ο πλήρχος είπε έλυσε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυνευτεί. Κάποια βραδιά περνούσαμε από το Bay of Biscay με ένα μικρό τον βρήκαμε στα στήθια του σπαθί. Ο πλήρχος είπε